Διαμαρτύρονται έντονα οι φωτογράφοι όλης της Ελλάδας σχετικά με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση που, όπως τονίζουν, προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι φωτογραφίες της ταυτότητας και των διαβατηρίων θα λαμβάνονται από τα αστυνομικά τμήματα, γεγονός που πλήττει το φωτογραφείο της γειτονιάς και οδηγεί στο κλείσιμο πολλές επιχειρήσεις που, σε συνδυασμό με το γενικότερο κύμα ακρίβειας, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ όλοι οι επαγγελματίες φωτογράφοι της Λάρισας και σε όλη την Ελλάδα, στα κατατόπου σωματεία, ψηφίσανε μια κινητοποίηση 12 με 2 ή 12 με 3 αντίστοιχα στην Αθήνα για το θέμα των ταυτοτήτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κλάδο μας. Είναι ένα θέμα μείζων για τη βιωσιμότητα του κλάδου μας. Όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά, η κοινή υπουργική απόφαση που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο αφήνει ένα ανοιχτό παραθυράκι, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας να πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Ψηφίστηκε πρόσφατα το Φεβρουάριο μια οικία που έλεγε ότι αφήνει ένα παραθυράκι ανοιχτό, που έλεγε ότι θα μπορούν στις κατατόπους αρχές να βγαίνουν οι φωτογραφίες. Οπότε αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, μας ξεσήκωσε και έδωσε αυτή την όθηση σε όλους τους συναδέλφους, σε όλες τις πόλεις, σε όλη την Ελλάδα, να κινηθούμε για να σταματήσει αυτό και να φύγει αυτή η οικία από την διατύπωση του νομοσχεδίου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων, μάλιστα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει χαρακτηριστικά πως η ρύθμιση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μονοπόλησης της διαδικασίας φωτογράφησης, ενώ στέλνει το μήνυμα πως κανείς δεν πρέπει να παίζει με το μέλλον 8.000 αυτοαπασχολούμενων και εργαζόμενων στον φωτογραφικό κλάδο.